Πάμε στο νούμερο 12 και εγκαινιάζουμε μια νέα στήλη. Θα υποβάλουμε σε ένα ιδιότυπο τεστ κοπόσης, να το πούμε, σε ένα τεστ αλήθειας, σίγουρα ένα τεστ κουκού. Που θα του προκαλέσει ταραχή, μπορώ να πω. Για τους διάσημους, βεβαίως. Μπράβο, μπράβο. Ξέρεις τι περνάει από το πρωί που την έχω εγώ. Ξέρω. Έχει εκπαιδεύσει. Και έχω βάλει να ακούει λεπά. Αυτά, αυτά. Το λεπά εγκαινιάζει τη στήλη μας, είναι γουρλή, στο νούμερο 12. Πες τη στήλη. Είμαστε εδώ σήμερα λοιπόν και έχουμε το Λευτέρη Πανταζή. Λευτέρη, είσαι έτοιμος για αυτό που θα ζήσεις μαζί μας? Βασανιστείτε. Βασανιστείτε, συνομίζω να κάνουμε πλάκες εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Πανταζής είναι έτοιμος και εμείς είμαστε έτοιμοι. Το στεφανογράφημα είναι έτοιμο. Λευτέρη. Ναι. Πάμε. Πότε είναι η τελευταία φορά που έκανες γυμναστική? Δεν έχω σταματήσει ποτέ. Κάνω συνέχεια χρόνια τώρα. Για να αντέχω. Έχεις κάνει τεστ κοπόσεως? Πάντα κάνω. Ποιες τροφές θεωρείς αφροδισιακές? Στρίδια, αμύδια, όλα τα θαλασσινά γενικά. Τι σου συνέβη την τελευταία φορά που έφαγες αυτά τα όστρακα? Εγώ δεν είχα πρόβλημα, η γυναίκα είχε αυτό το πρόβλημα. Θα με πεθάνει. Η μεγαλύτερη διαφορά ηλικίας που είχες με σύντροφό σου. Δεν τα έχω καλά με τους αριθμούς, δεν κρατάω. Ζώφιλος είσαι? Ναι. Γι' αυτό αποκαλείς τις γυναίκες ελάφια. Αχ, θα με φάνε οι κακούργες, θα με φάνε. Δεν γλιτώνω. Πιο γρήγορα, Λευτέρη Πανταζή. Αν δεν ήσουν ο Λεπά, ποιος θα ήθελες να είσαι? Μπερλουσκόνη. Μπερλουσκόνη. Ναι, Σίλβιο. Και με τα δύο χέρια. Υπάρχει ακόμα κολόνια με το όνομα Λεπά? Υπάρχει κολόνια, υπάρχει κρασί, υπάρχει κονιάκ, υπάρχουν ρούχα, υπάρχει πορτοκλέ. Και τώρα δεν ξέρω. Σκέφτομαι για κάτι πονηρό να βγάλω. Θα δω. Ποιο είναι αυτό το προϊόν που θα θέλει να χαρίσει το όνομά σου? Θέλω να με φοράνε οι γυναίκες. Να με φοράνε. Πότε είδες τελευταία φορά γυναίκα στο όνειρό σου? Την βλέπω κάθε μέρα. Τι έκανε? Ξυπνάει κουρασμένη. Εσύ πώς ξύπνησες? Εγώ πετάω. Πόσα χρήματα έχεις χαλάσει σε μία βραδιά για μία γυναίκα? Τέλος του μηνός που πληρώνω την κάρτα κλαίω. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Είσαι έτοιμος? Ναι. Συνεχίζουμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Πιο θερμές είναι οι Αθηναίες ή οι Θεσσαλονικές που πας τώρα Θεσσαλονίκη? Οι Θεσσαλονικές. Γιατί γεμίζεις ακόμα τα μαγαζιά, ρε Λευτέρη? Ρώτα τις Αθηναίες μαζί με τις Θεσσαλονικές. Λευτέρης Πανταζής, κυρίες και κύριοι, σε στεφανογράφημα 1:50. 1:50. Ρε, εσύ καλά τα πήγες εσύ. Κάνεις προπόνηση? Συνέχεια. Ό,τι προσέχεις έχεις. Πόσα κιλά είσαι μεταξύ μας? Έχω χάσει σε 10 μέρες τώρα 300-400 και πρέπει να χάσω άλλα 2-600 για να πάω να κάνω εγκαίνια στο Φίξ στη Θεσσαλονίκη. Και αν νομίζετε ότι είναι μόνο Πανταζής που θα φεύγει από εδώ πάνω λαχανιασμένος, κάνετε λάθος. Έρχονται κι άλλοι. Θα τους πω εγώ τι τράβηξα. Πολύ ωραίο, φίλε. Πολύ ωραίο. Και τι ωραίο. Και το ευχαριστήθηκες, ε. Το ευχαριστήθηκα. Το ευχαριστήθηκα. Μ' αρέσει να σου βασανίζω λίγο κι εγώ. Βασανιστείτε. Πάρα πολύ. Εντάξει, δεν έχει απαντησάρες αυτό άλλο. Εξαιρετικό ήταν. Και το θεωρούμε και γουρλί, γι' αυτό μας εγκαινιάζει τη νέα στήλη του στο παραδράκι. Πολύ γουρλί. Πολύ ωραίο. Μα είναι, μα είναι. Πάμε στο νούμερο 11.